Κυρία Μανολάκου, ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα? Αναμφίβολα. Από την Πάτρα σίγουρα. Στο δεύτερο γύρο ήμασταν σε 5 δήμους στη δεύτερη θέση. Δώσαμε τη μάχη. Φαίνεται ότι τουλάχιστον τους 4 τους παίρνουμε σίγουρα. Στον Τύρναβο δίνουμε μάχη. Ελπίζω να γευτούμε και τα τσίπουρα του Τυρνάβου και από εκεί. Θεωρούμε ότι συνεχίστηκε η μάχη που δώσαμε και η ενίσχυση και η εκτίμηση προς το Κομμουνιστικό Κόμμα που εκφράστηκε την πρώτη Κυριακή, συνεχίστηκε και τη δεύτερη Κυριακή. Υπάρχει όμως μεγάλη αποχή. Δεν πείθετε, όχι εσείς συγκεκριμένα, ούτε το δικό σας κόμμα, γενικότερα. Υπήρξε πάρα πολλοί κόσμος που δεν πήγε. Κοιτάξτε, και η αποχή είναι μια μορφή διαμαρτυρίας. Εμείς δεν συμφωνούμε με αυτή. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι πρέπει να εκφράζεται. Ωστόσο, δεν πάβει να είναι και σαν μορφή διαμαρτυρίας και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και αν το δει κανείς και ειδικά στη Θεσσαλία, ναι, μιλάμε μία περιοχή πλημμυροπαθής μέσα στη Λάσπη που έχει περάσει ένας μήνας και ακόμα δεν έχει... Να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Συγγνώμη, δεν έχουν πάρθει μέτρα αποκατάστασης. Γιατί έχουμε δηλώσει από τον κύριο Αγγελούδη. Ένα σχόλιο, λοιπόν. Επειδή είναι και... Κοιτάξτε, οι αντάρτες της Νέας Δημοκρατίας ενισχυθήκανε και από τις δηλώσεις του κυρίου Αποστολάκη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ενισχύσει τους αντάρτες της Νέας Δημοκρατίας. Συνεπώς δεν ήταν μόνοι τους ή δεν είναι αποκλειστικά ψήφοι της Νέας Δημοκρατίας στην αντιπαράθεση μεταξύ τους. Μάλιστα. Εξάλλου ο ΣΥΡΙΖΑ ενίσχυσε και με δηλώσεις και στην πρώτη Κυριακή αλλά και με κοινή κάθοδο όπως το Περιστέρι. Μάλιστα. Του Παχατουρίδη. Συνεπώς το να μιλάει κανείς για προοδευτική κυβέρνηση, θεωρεί προοδευτική κυβέρνηση βεβαίως τη σύμπραξη Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ σε μια αντιλαϊκή πολιτική που εκφράστηκε και στην τοπική διοίκηση. Ότι συνεχίζουμε αγωνιστικά και μαχητικά. Μάλιστα. Με περισσότερους δήμους κομμουνιστές, αλλά και απέναντι στην αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτική και απέναντι στην αντιπολίτευση που συμπορεύεται μαζί τους.